Μια λύση περισσότερο από ποτέ που θα αντιστοιχεί στις θυσίες του ελληνικού λαού, μια λύση για την ρύθμιση του ελληνικού χρέους, και αυτή η λύση θα είναι λύση όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλη την Ευρώπη. Je souhaite la bienvenue pour une initiative très importante qui a été prise pour et nous sommes plus proches de la solution que jamais, qui correspond cette solution et qui est équivalente au sacrifice que le peuple grec a consenti. Et cette solution ne sera pas simplement bénéfique pour le peuple grec, mais aussi pour toute l'Europe. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών, στο πλαίσιο του Eurogroup την ερχόμενη Πέμπτη, ώστε να μην χρειαστεί να βρεθεί στο επίπεδο των ηγετών, στο επίπεδο της Συνόδου Κορυφής. Γιατί αν και αυτό θα έδινε μεγαλύτερες πιθανότητες, εν τούτης η δραματοποίηση του προβλήματος δεν ωφελεί κανέναν. Je pense qu'il est possible de trouver une issue dans le cadre de la réunion du prochain Conseil de l'Eurogroupe qui aura lieu jeudi prochain, pour éviter ainsi que cette question soit soumise au sommet des chefs d'État, non pas parce que cela ne serait pas possible, mais parce qu'une dramatisation du sujet ne serait pas bénéfique. Je pistevo pragmati oti i Evropi έχει περάσει πολύ μεγάλες δυσκολίες, αλλά έχει αντέξει. Τώρα οφείλει να αποδείξει σε όλους ότι μπορεί να λύνει τα προβλήματά της μόνη της, μπορεί να βρίσκει λύσεις και να κοιτάει μπροστά. Είμαστε σε μια στιγμή όπου η Ευρώπη χρειάζεται να κοιτάξει μπροστά, να κοιτάξει στο μέλλον. Και πιστεύω ότι οι τελευταίες εξελίξεις μας κάνουν πιο αισιόδοξου γι' αυτό. Je crois que l'Europe peut trouver une solution, peut trouver une issue. Elle a connu des difficultés très graves auxquelles elle a résisté. Et elle est capable, et elle a la possibilité de résoudre ses problèmes toute seule, de trouver une solution et de regarder enfin vers l'avenir. Car ce qui est important maintenant, c'est d'avoir le regard tourné vers le futur. Et moyennant les évolutions qui ont eu lieu, ceci peut être possible. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais d'abord vous transmettre vos amitiés de la Président de la République. Chargé de vous transmettre vos amitiés. Θα ήθελα να σας μεταφέρω καταρχάς τα φιλικά συναισθήματα του Πρόεδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, του κύριου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μου ζήτησε να σας τα μεταφέρω προσωπικώς. Ici à Athènes, une ville que je connais bien et que j'aime beaucoup. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την υποδοχή που με επιφυλάξατε και να σας πω πόσο μεγάλη χαρά αισθάνομαι κάθε φορά που βρίσκομαι στην Αθήνα, μια πόλη την οποία αγαπώ και γνωρίζω πολύ καλά. Λοιπόν, θα ήθελα να σας συγχαρώ ιδιαίτερως για το πολιτικό θάρρος που έχετε επιδείξει μέχρι τώρα, εφαρμόζοντας δύσκολες αλλά απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για τη χώρα σας. Πάντα θεωρούσα ότι το θάρρος είναι η πρώτη αρετή που έχει ένας πολιτικός άνδρας, που πρέπει να έχει ένας πολιτικός άνδρας, και σίγουρα αυτή την αρετή εσείς την κατέχετε. Les réformes sont toujours difficiles. Je suis convaincu que les réformes que vous avez fait adopter par le Parlement grec seront particulièrement utiles pour le peuple grec. Οι μεταρρυθμίσεις είναι πάντα κάτι το δύσκολο να εφαρμοστεί, αλλά είμαι απολύτως βέβαιος ότι οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή θα είναι υποφελείς για τον ελληνικό λαό. Και permettront à votre économie de retrouver la croissance et la prospérité. Και ότι αναμφισβήτητα θα επιτρέψουν στην οικονομία σας να ανακτήσει την ανάπτυξη και την ευμαρία που της οφείλουμε. Nous avons une réunion de l'Eurogroupe le 15 juin dans deux jours. Όπως γνωρίζετε, σε δύο μέρες, στις 15 Ιουνίου, έχουμε τη σύνοδο του Eurogroup. Je partage totalement votre analyse. Nous ne sommes pas loin d'un accord. Il faut trouver un accord pour le 15 juin.
Και συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση που κάνατε προηγουμένως. Δεν είμαστε καθόλου μακριά από τη λύση και η λύση θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί στις 15 Ιουνίου. Nous avons maintenant tout sur la table pour trouver un accord sereinement. Évitons une nouvelle crise sur la question grecque alors que nous pouvons régler le problème dans la sérénité. Νομίζω ότι τώρα όλα τα ζητήματα έχουν βρεθεί, έχουν τεθεί επιτάπητος για να βρούμε επιτέλους αυτή την πολυπόθητη λύση και θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε μια νέα κρίση επί του ελληνικού ζητήματος και αυτό να γίνει με ηρεμία. J'ai multiplié les contacts depuis une dizaine de jours. Εδώ και 10 μέρες περίπου έχω πολλαπλασιάσει τις επαφές επί του θέματος αυτού. Avec la présidente du FMI, Christine Lagarde, avec le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, avec le président de l'Eurogroupe. Με την πρόεδρο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την κυρία Christine Lagarde, με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Wolfgang Schäuble, καθώς και με τον πρόεδρο του Eurogroup. Donc je suis optimiste sur la possibilité de parvenir à un bon accord le 15 juin. Επομένως, θέλω να δηλώσω ότι είμαι πραγματικά αισιόδοξος και ότι θα καταφέρουμε να έχουμε μια καλή συμφωνία στις 15 Ιουνίου. Mais comme l'optimisme ne suffit pas, il faut aussi de la chance. Αλλά η αισιοδοξία δεν φτάνει πάντα και χρειάζεται και τύχη. La chance, elle vient de bracelet qui vient d'Amorgos. Λοιπόν, η τύχη είναι αυτή, την οποία έχω στο χέρι μου. Είναι ένα βραχιολάκι από το νησί της Αμοργού, που είναι και το αγαπημένο μου ελληνικό νησί. Avec de l'optimisme et la chance des vieux Grecs, je suis sûr que nous y arriverons. Είμαι λοιπόν βέβαιος ότι με την αισιοδοξία που μας διέπει και με την τύχη που θα μας δώσουν οι Έλληνες θεοί, θα τα καταφέρουμε. Υπάρχει το αρχαίο ρητός, είναι Αθηνά και Χειρακίνιο. Il y a le devise qui dit en grec, aide-toi, le ciel t'aidera, sauf qu'en grec on dit avec Athéna qui va t'aider, non pas le ciel. Εμείς είμαστε βέβαιοι για την εύνοια των θεών, τώρα πρέπει να κάνουμε και εμείς όμως το καθήκον μας για να τους βοηθήσουμε λίγο. Nous sommes sûrs que les dieux vont nous aider, mais nous aussi on doit faire quelque chose pour les aider de notre côté.